Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα για την Γη της Ελιάς. Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η μάχη στο ελαιοτριβείο συνεχίζεται, ο Ισίδωρος πιέζει την Αθηνά να πουλήσει το μερίδιο της και να παραιτηθεί. Φυσικά η Αθηνά δεν πρόκειται να τα παρατήσει όλα τόσο εύκολα, παρόλο που όλα στη ζωή της έχουν έρθει αλλιώς. Ο Δημήτρης συνεχίζει να της φέρεται άσχημα, την πιέζει και την απειλεί διαρκώς. Ο ίδιος έχει παρατήσει τη δουλειά του στο ελαιοτριβείο, με τις συγκρούσεις να είναι πολλές. Μέχρι και ο Μάνος φτάνει στα όρια του, ζητώντας του να σταθεί αντάξιος απέναντι στις υποχρεώσεις του. Η Αθηνά, παρατηρώντας πως ο Δημήτρης αδιαφορεί πλέον για τη δουλειά, ξεκινάει τις πιέσεις. Ο Δημήτρης δεν λυγίζει, αντιθέτως, δείχνει για ακόμη μια φορά το αλαζονικό του πρόσωπο, προκαλώντας εντάσεις. Παρόλο που το ελαιοτριβείο το έχουν μισό-μισό η Αθηνά και ο Ισιδώρος, όμως και οι δύο πλευρές δεν έχουν συμφωνήσει σε καμία επαγγελματική πρόταση. Η Αθηνά συνεχίζει να λειτουργεί υποχθονία και παράτολμα, κλείνοντας μόνη τις συμφωνίες. Ο Ισίδωρος κοιτάζει να κρατά όσο μπορεί τα προσχήματα, αλλά και τον έλεγχο της επιχείρησης του Υποκράτη, μόνο που τα προσωπικά του προβλήματα δεν του αφήνουν το περιθώριο να σκεφτεί λογικά. Η Αθηνά και ο Ισίδωρος θα έρθουν ξανά αντιμέτωποι με το ξέσπασμα να είναι τεράστιο. Ο Βρετάκος της ζητάει να πουλήσει το μερίδιο της και να παραιτηθεί, καθώς δείχνει μεγάλη ανικανότητα στη διοίκηση του ελαιοτριβείου. Η Αθηνά φυσικά αντιδρά με τον χειρότερο τρόπο. Δεν θα αφήσει τόσο απλά αυτή την μάχη. Όλα συνεχίζουν σε αυτούς τους έντονους ρυθμούς, μέχρι να εμφανιστεί ο Ιάκωβος. Τότε είναι που θα ανατραπούν όλα ξανά. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.